Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή. Είναι η αυλή του Γιώργου του Κάπα, ενός ευαισθητοποιημένου πολίτη, οικολόγου, ο οποίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας σταματά για να μας μιλήσει για τα σαλιγκάρια. Φέτος λοιπόν του είπαμε, πες τα μόνο σου Γιώργο και να το εδώ ο Γιώργος μας. Καλή σου μέρα Γιώργο. Πέτη μου καλημέρα, ευχαριστώ που ήρθατε. Σας κάλεσα γιατί όπως ξέρετε το κανάλι σας είναι το Α. Έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στην Καλυμνό και πιστεύω ότι θα ευαισθητοποιήσουμε τα καλυμνάκια μας να σταματήσουν αυτό το κακό που κάνουν στα σαλιγκαράκια μας. Ξεκινάω. Το Δεκέμβρη πήγαμε με τη χοροδία μας στην Κρήτη και έξω από το παράθυρο είδα που σκύβανε δύο καλυμνιές, η Πιζάνια, μάνα και κόρη, και λέω μα τι κάνουν, γυμναστική, λέω στην Πρασινάδα. Βγαίνω έξω και τι είδα, μαζεύα τα σαλιγκάρια. Αλλά όταν έσκυψα εγώ και μάζεψα το δεύτερο που δεν τα καλόβλεπα, ακούω μια σφύρα στον δρόμο και που σιρούσε και έλεγε πι, 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 λέω ρε, εμάς φωνάζουνε. Γυρίζω, ει κοπέλη, μου λέει, δεν είστε από εδώ. Λέω, όχι, από την Κάλυμνο. Το κατάλαβα, κοχλιούς δεν μαζεύομαι τώρα. Μπα και πότε τους μαζεύεις, μετά το Γενάρη, οι κοχλοί τώρα γεννάνε. Αν του μαζέψει τώρα, δεν θα προλάβουν να γεννήσουν και θα του εξαφανίσουμε. Α, λέω μπράβο. Παράδειγμα σωστός, πρώτο. Σωστός, δεύτερο, ναι. Δεύτερο. Ναι. Ο φίλο μου, ο Αντώνη, Ο Αντώνη. Μία μέρα πήρε τη Ζάντα σε ένα πρωτοβρόχι και πήγε στην Αγία Κατερίνα με την κόρη του και με ένα φίλο του για να παμαζέψει σαλιγκάρια. Μαζεύουν, μου λέει, σαλιγκάρια. Και όπως ήταν με στη Ζάντα με τα μάξι, πάνε στο σπίτι. Φέρνει η γυναίκα τη λεκάνη, την αδειάζουνε. Όταν αδειάσαν τη δεκάνη, άρχισε να κλαίει η κόρη του. Ναι. Αυτό δεν ήξερε γιατί έκλαιγε η κόρη του. Του λέει: σε πήγα μαζί τα. Βλέπει, λέει, μέσα και είδε. Σάλιατα, ναι, γεμάτα μικρά σαλιγκαράκια που ήταν σαν μεγάλα μισά ροβιθάκια. Ναι, που σημαίνει. Από τα κλάμα. Μόλις βγει το σαλιγκάρι, κοιμάται τώρα πέντε, ναι, μήνες. Το δέρμα του είναι μία πέτσα. Δεν έχει φάει, δεν έχει πιει νερό, είναι όλο δηλητήρια. Είναι σε χειμέρια νάτι. Θα βγει τώρα πάνω, θα αφήσει τα σάλιατά του, θα αφήσει τα σαλιγκαράκια του, θα φάει χορταράκια και το Δεκέμβρη, Γενάρη, μπράβο σου, θα είναι έτοιμο. Τα σαλιγκάρια δεν φεύγουν, μπορεί πολύ να πάνε 5 μέτρα πιο πέρα. Ναι, άρα οι περιοχές είναι σωστές. Αν δεν το κάνουμε έτσι, ήδη τα σαλιγκάρια έχουν μειωθεί πάρα πολύ στην Κάλυμνο. Έκκληση! Για να τελειώσουμε, Γιώργο μου. Παρακαλώ στα καλυμνάκια μου, με τα πρωτοβρόχια να μην μαζεύετε σαλιγκάρια. Αφήστε τα να γεννήσουν, αφήστε να μεγαλώσουν. Αν θέλετε να έχουμε και του χρόνου και τον τίχρονο, άστε 4-5 βροχές να βιάσουν. Γιατί, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν φάτε ένα σαλιγκάρι τώρα του Νοέμβρη και ένα σαλιγκάρι του Φλεβάρι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Παρακαλώ. Είναι πολύ πιο νόστιμα τώρα. Νοστιμότατα. Έχει... γιατί έχουν φάει χορταράκι, έχουν παχύνει, έχουν αφήσει λίπος. Σας παρακαλούμε, αφήστε τα σαλιγκάρια να μεγαλώσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ότι τα καλυμνάκια θα το ακολουθήσουν, ακολουθήσουν τη συμβουλή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβερός ο Γιώργος μας, φοβερός. Έχει δίκιο όμως, έχει δίκιο.